Θα έχουμε σε αυτό το μέρος την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τρεις κορυφαίους Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι μέσα από μία πολυετή έρευνα κατάφεραν να αξιοποιήσουν παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές με τη χρήση βέβαια αρωματικών φυτών και να καταλήξουν σε τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα. Προσέξτε, με κλινικές δοκιμές και εργαστηριακές μελέτες. Θα συνομιλήσουμε και είναι χαρά και τιμή για μας εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV με τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο, καθηγητής βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιστημονικά υπεύθυνος του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σας καλησπερίσω κύριε καθηγητά και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα και στους φίλους συνομιλητές. Με τον κύριο Ηλία Καστανά, καθηγητής εργαστηριακής ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Και τον κύριο Χρήστο Λιονί, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κύριε Λιονί, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχουμε πραγματοποιήσει, έχω δημιουργήσει κάποιες θεματικές προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά και η συζήτησή μας και να προκύψουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Κύριε Πυρίντσο, να ξεκινήσω με εσάς. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες των αρωματικών βοτάνων της Κρήτης. Αν εξειδικεύσω την ερώτηση στο αν έχουν ή δεν έχουν ιδιαιτερότητες τα βότανα της Κρήτης, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βέβαια, σας ακούμε μια χαρά. Η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, τα φυτά της Κρήτης έχουν ιδιαιτερότητες. Ας τις προσδιορίσουμε λίγο. Ξέρετε, αυτό το οποίο λέμε στην Κρήτη θυμάρι είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος από το θυμάρι το οποίο λένε στη Βόρεια Ελλάδα. Το ίδιο για παράδειγμα ισχύει και στην περίπτωση του φασκόμηλου. Αυτό το οποίο λέμε φασκόμηλο στην Κρήτη δεν είναι το ίδιο είδος με το φασκόμηλο της Βορείου Ελλάδος. Εκεί είναι για παράδειγμα η Σάλβια οφιτσινάλη, το κροατικό φασκόμηλο, ενώ εδώ είναι η δική μας Σάλβια τρίλοβα, η Σάλβια φρουτικόζα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η ιδιαιτερότητα στο ότι μιλάμε για διαφορετικά φυτά. Υπάρχει ιδιαιτερότητα και ως προς τη σύσταση, δηλαδή των φυτών αυτών. Τα συστατικά στα οποία οφείλονται οι φαρμακευτικές ιδιότητες αυτών των φυτών διαφέρουν από τα αντίστοιχα φυτά της Βορείου Ελλάδος. Και πέραν αυτού μπορούμε να πούμε ότι τα συστατικά τα οποία μας ενδιαφέρουν και τα οποία τα θέλουμε, στα φυτά της Κρήτης μπορούμε να τα βρούμε σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ειδικά αν έχουμε και μια καλή περίοδο ξηρασίας το καλοκαίρι, υπάρχει περίπτωση οι συγκεντρώσεις να είναι πάρα πολύ ψηλές, κάτι που είναι πολύ θετικό για μας. Η απάντηση λοιπόν είναι καταφατική. Ναι, έχουν ιδιαιτερότητες τα φυτά της Κρήτης και τα αρωματικά φυτά της Κρήτης και τα φαρμακευτικά φυτά της Κρήτης. Αναφορικά με την πολύ υψηλή μεγάλη βιοποικιλότητα που καταγράφεται στο νησί της Κρήτης, ξέρουμε τις φαρμακευτικές ιδιότητες των συγκεκριμένων φυτών, κύριε καθηγητά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, προχωράτε πάρα πολύ μπροστά. Θα σας πω το γιατί. Αν με ρωτήσετε αν ξέρουμε πόσα από τα φυτά της Κρήτης από την ψηλή βιοποικιλότητα που πράγματι έχει η Κρήτη, ποιο μέρος των φυτών είναι φαρμακευτικά, θα σας πω ότι δεν το ξέρουμε. Σκεφτείτε δηλαδή ότι βρισκόμαστε ακόμη εκεί. Όσον αφορά τώρα τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, προσπαθούμε. Αυτά με τα οποία δουλεύουμε πράγματι ξέρουμε, αλλά υπάρχει πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός φυτών για τα οποία οι ιδιότητες μας είναι τελείως άγνωστες. Είναι δηλαδή υλικό προς μελέτη το οποίο αξίζει να εξεταστεί και να μελετηθεί. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα βότανα τα οποία προαναφέρατε, αλλά με την υπογραφή της σύγχρονης επιστήμης και θέλω να σταθούμε στη σύγχρονη επιστήμη και μέσα από τεκμηριωμένα συμπεράσματα με δοκιμές και εργαστηριακές μελέτες. Πράγματι, αυτό που λέτε συμβαίνει. Η παραδοσιακή γνώση, αυτό που λέμε αυτόχθονη γνώση, ουσιαστικά περνάει μέσα από τον έλεγχο της σύγχρονης επιστήμης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε την παραδοσιακή γνώση, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αλλά και πρωτόκολλα που εφαρμόζονται και στην περίπτωση των συνθετικών φαρμάκων. Δεν περνά δηλαδή κάτι έτσι τελείως, ας πούμε, απλώς επειδή υπόθηκε κάποτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται σήμερα. Σκεφτείτε ότι για να υποστηρίξουμε
θετικά, να είμαστε θετικοί απέναντι σε μια προτινόμενη χρήση από την παραδοσιακή ιατρική, θα πρέπει να έχουμε καλύψει τουλάχιστον 4 βήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε καλύψει είναι να ξέρουμε τη σύσταση αυτών των φυτών. Δηλαδή, να ξέρουμε ποια είναι τα συστατικά τα οποία έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό να καλύψουμε είναι να γνωρίζουμε, να μπορούμε μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, εργαστηριακά να τεκμηριώσουμε τη βιολογική δραστικότητα, το ότι υφίσταται. Το τρίτο σημείο το οποίο πρέπει να καλύψουμε είναι να πούμε ότι δουλεύει στον άνθρωπο, και το τέταρτο σημείο είναι να πούμε ότι δεν έχει side effects, δηλαδή να κάνουμε έναν έλεγχο τοξικότητας. Το λέω αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε για μια έτσι άκρητη εφαρμογή της παραδοσιακής και της αυτόχθονης γνώσης το σήμερα, αλλά περνάει αυτή η εφαρμογή μέσα από το σκληρό έλεγχο της επιστήμης. Γίνεται δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε ουσιαστικά, είναι μια επικαιροποίηση της παραδοσιακής γνώσης με τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης. Μου δίνετε και την καλύτερη πάσα και να περάσω στον κύριο Λιονί, τον καθηγητή. Αξιοποιείται, κύριε καθηγητά, η αυτόχθονη γνώση των κριτικών που έδινε την εικόνα ότι τα αρωματικά φυτά της Κρήτης και τα βότανα έχουν συμμετοχή στην αντιμετώπιση των ιώσεων, σωστά? Ναι, κοιτάτε, και σε συνέχεια των θέσεων που μετέφερε ο συνάδελφος και φίλος ο κύριος Πυρίτζος, θα ήθελα να σας πω ότι οι άνθρωποι δεν διαχωρίζονται από τη φύση και έτσι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι, αρμονικά δεμένο μέσα στον χρόνο. Και έτσι και η ιστορία της Κρήτης και τα πρόσωπα της Κρήτης είναι δεμένα πραγματικά με τη φύση. Και η ανταλλαγή, η εμπειρία που παίρνει ο κριτικός από τη φύση, σαφέστατα, όπως είπε και ο κύριος Πυρίτζος, ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στην επιστήμη σήμερα, μέσω τεκμηριωμένων μεθόδων, να αξιοποιήσει αυτή την αυτόχθονη γνώση. Και είναι αλήθεια, και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να υπογραμμίσω, και νομίζω ότι το έχουμε κουβεντιάσει και με άλλες αφορμές, ότι η Κρήτη είναι ένας απέραντος παράδεισος με πάρα πολλά όμως μυστικά που οφείλει σήμερα η σύγχρονη επιστημονική γνώση με τη σύγχρονη μεθοδολογία να τα εξορίξει. Αυτά τα μυστικά είναι αλήθεια, το ότι η ομάδα η δικιά μας με τους συναδέλφους αλλά και με τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο αλλά και άλλους συναδέλφους προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να αναδείξει. Να αναδείξει, αξιοποιώντας την αυτόχθονη γνώση, αυτήν που κατέγραφε η ανθρωπολογική, θα έλεγα, σκαπάνη, οι συστηματικές προσπάθειες να μεταναγνωστεί η σοφία, θα έλεγα, του κριτικού λαού, όπως έγινε πολλά χρόνια πριν από το πανεπιστήμιο μας σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, και ουσιαστικά να διατυπώσει υποθέσεις καινούργιες, βασισμένες πάνω στην παλιά θεώρηση της γνώσης, αλλά και στην μετεγγραφή αυτής της πληροφορίας ιστορικά, που αν μη τι άλλο ο ίδιος ο κρητικός λαός κατάφερε μέσα στις αιώνες από την μινωική εποχή να διασώσει και να διατηρήσει, και έτσι με σύγχρονες μεθόδους να αναδείξει αυτή τη γνώση. Το πρόσημο είναι θετικό, κύριε καθηγητά? Είναι θετικό κυρίως όχι μόνο για το επίπεδο ή το περιεχόμενο της γνώσης που πραγματικά θα αναλύσουμε και μέσα στην σύντομη μας αυτή κουβέντα, αλλά κυρίως για να αναδείξει ότι η σύγχρονη σήμερα επιστήμη, όταν συνεργαστεί αρμονικά μέσα στους διαφορετικούς της τομείς, δηλαδή όταν βοηθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης, και όταν αυτή δεθεί πολύ προσεγμένα με τον τόπο, με τους ίδιους τους ανθρώπους, και επιστρέψει αυτό που θα πάρει από τη φύση και από τον τόπο, μάλιστα, τότε νομίζω τα αποτελέσματα είναι πολύ ιδιαίτερα. Η γνώση αυτή, κύριε καθηγητά, έχει επιβεβαιωθεί και μέσα από κλινικές δοκιμές. Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει αφορούν και τη μάχη κατά της πανδημίας, κατά του κορονοϊού. Τι χειροπιαστό έχουμε? Πολύ επιγραμματικά, τρεις μόνο αναφορές, γιατί αξίζει κανένας να μιλάει με όρους καθαρά επιστημονικής βεβαιότητας, που ουσιαστικά πολλές φορές γίνεται και αβεβαιότητα, είναι ότι μέχρι στιγμής η επιστημονική έρευνα που έχει γίνει έχει αναδείξει πριν από πολλά χρόνια την αντιοξειδωτική δράση των αρωματικών φυτών. Στη συνέχεια ανέδειξε την επίδραση που έχει
στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένου και της γρίπης, του H1N1, και τώρα πρόσφατα δεδομένα που σήμερα είναι κάτω από συζήτηση και εκκρεμεί η δημοσίευση, υπάρχει μια προδημοσίευση, αλλά και εκκρεμεί μια δημοσίευση σε ένα σημαντικό περιοδικό, τα πρώτα ευρήματα, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην αναστολή του πολλαπλασιασμού από την σημερινή λίμωξη αυτή που συζητάμε, της πανδημίας. Στο κριτικό ΙΑΜΑ, σωστά, κύριε καθηγητά? Αναφερόμαστε σε αυτό το μείγμα των εθεραίων ελαίων, ναι, τριών αρωματικών βοτάνων που ανέφερε και ο κύριος Πυρίτζος, ναι, που σήμερα κυκλοφορούν κάτω από την εμπορική ονομασία ιατρικό ΙΑΜΑ. Μάλιστα. Να περάσουμε και στον κύριο Καστανά. Εργαστηριακές μελέτες, κύριε καθηγητά, έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα πολύ σημαντικά συμπεράσματα στη μάχη αντιμετώπισης του κορονοϊού? Είναι ωραίο να μιλάς μετά από δύο συναδέλφους που έχουν καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών που πρέπει να λεχθούν. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας, η οποία έχει προχωρήσει αυτή την έρευνα. Είναι ο καθηγητής ιολογίας ο κύριος Ουρβίνος, η κυρία Καμπά, αναπληρώτρια καθηγήτρια της ιατρικής, και ο κύριος Κασιλιώτης, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο καθένας από το μετερίζι του έχει κάνει ορισμένα πράγματα εργαστηριακά πάνω σε αυτά. Και όπως είπε ο κύριος Πυρίντζος, η Κρήτη έχει ιδιαίτερα φυτά, έχει και ένα ιδιαίτερο κλίμα και μικροκλίμα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην μεγαλύτερη συγκέντρωση των ουσιών οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Όταν ξεκίνησε ο κύριος Λιονής τη μελέτη αυτών των φυτών πριν από 25 ή 30 χρόνια, κάπου εκεί νομίζω, ξέραμε μόνο τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αυτές ψάχναμε. Αλλά παράλληλα, ο κύριος Λιονής μέσα στην εντιμότητά του και το βαθύ επιστημονισμό του, θα έλεγα, δεν ανέφερε ότι αυτό το οποίο έψαχνε είναι η συχνότητα των ιογενών λοιμώξεων ή του κρυολογήματος ή της γρίπης σε πληθυσμούς της Κρήτης. Και εκεί απανοβασιστήκαμε και με τη βοήθεια του κυρίου Πυρίντζου και τη βαθιά του γνώση για τα φυτά, το μεταβολισμό των φυτών, τις ιδιαίτερες ουσίες οι οποίες μπορεί να έχουν επιπλέον ιδιότητες από τις αντιοξειδωτικές, καταλήξαμε σε αυτό το προϊόν, το οποίο εδώ και 6 χρόνια μελετάται και εξακολουθεί να μελετάται, δεδομένου ότι δεν έχουμε μόνο εργαστηριακά αποτελέσματα από το εργαστήριο του κυρίου Σουρβίνου, ότι καταπολεμά και εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη του ιού της γρίπης, έχουμε στοιχεία ότι είναι ασφαλές, δεδομένου με τις μελέτες της κυρίας Καμπά και των συνεργατών της, ότι η φαρμακοκινητική του και η τοξικότητα αυτού του προϊόντος είναι μηδαμινή, με άλλα λόγια σε 40 φορές μεγαλύτερη δόση, σε πειραματόζωα βέβαια, όχι σε ανθρώπους. Αν το δώσουμε για 3 ή 4 μήνες, δεν υπάρχουν παρενέργειες ούτε από τα νεφρά, ούτε από το σηκώτη, ούτε από τους πνεύμονες, ούτε από πουθενά. Και τελευταία, με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του κυρίου Καρακασιλιώτη, που έχει το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα μελέτης του κορονοϊού, δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκης στο Πανεπιστήμιο Θράκης, ότι το προϊόν αυτό στις ίδιες συγκεντρώσεις που καταπολεμά τη γρίπη εμποδίζει και την ανάπτυξη του κορονοϊού σε κύτταρα, παράλληλα βρώντας και προληπτικά. Και μάλλον προληπτικά, κύριε καθηγητά. Αν βάλει κανένας αυτό το προϊόν σε κύτταρα πριν τα μολύνει, ναι, με κορονοϊό, κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος, τότε ο ιός δεν μπορεί να μολύνει τα κύτταρα. Τα κύτταρα εξακολουθούν να ζουν τη ζωή τους χαρούμενα και ελεύθερα ιού. Από εκεί και πέρα, όπως είπε ο κύριος Λιονής, υπάρχει μία πρόδρομη κλινική μελέτη, και εκεί εδώ οφείλω να δώσω τα εύσημα σε αυτόν και την ομάδα του, όπως και τον κύριο Πυρίντσο, δεδομένου ότι είναι αυτοί οι οποίοι επέμειναν να μιλήσουν για αυτό το φυτό.
Πιστεύω ότι θα έχουμε άλλο ένα γύρο συζητήσεως για να μιλήσουμε πιο ειδικά για τον κορονοϊό και επιφυλάσσομαι για να μην μονοπολώ τη συζήτηση να μιλήσω στο δεύτερο γύρο έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε και ορισμένα άλλα πράγματα. Βέβαια, να περάσουμε στον κύριο Πυρίντσο. Έχουν αλλάξει, κύριε καθηγητά, και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τα συμπληρώματα διατροφής γενικότερα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Ελέγχου και Φαρμάκων, σωστά? Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ενώ μέχρι τώρα μπορούσε κανείς να βγάλει ένα σκεύασμα στην αγορά με μία απλή δήλωση, τώρα πλέον θα πρέπει να ετοιμάζει κάποιο φάκελο. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να έχει στοιχεία σχετικά με την δραστικότητα, τοξικότητα και ένα σύνολο από πράγματα τα οποία ζητούνται. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα, το κριτικό ΙΑΜΑ, είναι το μόνο ή το μόνο τουλάχιστον που γνωρίζουμε εμείς, το οποίο έχει ένα πλήρη φάκελο. Και όχι πλήρη φάκελο απλώς με στοιχεία, δημοσιευμένα στοιχεία σε διεθνή έγκυρα περιοδικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν ανατρέξετε στη διεθνή βιβλιογραφία, θα βρείτε και για την τοξικότητα που έχει κάνει η κυρία Καμπά, η συνάδελφος που ανέφερε ο κ. Καστανάς. Θα βρείτε ακόμη και το μοριακό μηχανισμό με τον οποίο δρά, κυρίως ενάντια στη γρίπη. Θα βρείτε ένα σύνολο από λεπτομέρειες για την δράση των διαφόρων συστατικών που έχει μέσα. Θα βρείτε ένα σύνολο από πράγματα τα οποία πλέον φέρνουν το κριτικό ΙΑΜΑ στην πρώτη θέση παγκόσμια όσον αφορά τις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρεί ούτως ώστε να βρίσκεται στην αγορά. Μάλιστα. Να περάσω σε εσάς, κύριε Λιονί, βρισκόμαστε στο στάδιο της προδημοσίευσης, σωστά? Ναι, η προδημοσίευση έχει γίνει, ναι. Όπως είπε και ο καθηγητής ο κύριος Καστανάς, τον οποίον ιδιαίτερα ευχαριστώ για τα πολύ ευγενικά του λόγια. Είναι αλήθεια το ότι υπήρξε μία πρόταση από την κλινική ομάδα της κοινωνικής και οικογενειακής ιατρικής, που πήρε την άδεια από την Επιτροπή Βιοηθικής αρκετά νωρίς, στην αρχή της πανδημίας, και έγινε η χρησιμοποίηση, η αξιοποίηση ενός κλινικού πρωτοκόλλου σε περίπου 17 ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 34 χρόνια, και εκεί δοκιμάστηκε το εχείλισμα αυτό των θερίων ελαίων, και η πρώτη μας εικόνα και τα αποτελέσματα που είναι στην προδημοσίευση, σας είπα ότι έχουν υποβληθεί και σε διεθνές ερευνητικό περιοδικό, δείχνουν πραγματικά πολύ εντυπωσιακά, δηλαδή μειώνουν ιδιαίτερα σε σχέση πάντα με τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία, μια και δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου, αλλά συζητήθηκε τα ευρήματα συζητήθηκαν της διεθνούς βιβλιογραφίας, και είδαμε πραγματικά ότι τα γενικά ιδιαίτερα συμπτώματα, είτε αναφερόμαστε στην κεφαλαλγία, στη μυαλγία, την κόπωση, αλλά και ακόμη στον πυρετό, πραγματικά μειώνεται αρκετά η παρουσία τους στα πρόσωπα τα οποία, στους ασθενείς που πήρανε το ΙΑΜΑ. Και αυτή η θετική εικόνα που πήραμε από όλα τα συμπτώματα, αλλά ιδιαίτερα τα γενικά συμπτώματα συμπεριλαμβανομένου του πυρετού, μας οδήγησαν πραγματικά στην εντύπωση ότι το εχείλισμα αυτό των θερίων ελαίων με τον εμπορική ονομασία ΙΑΜΑ είναι δυνατόν πραγματικά να έχει ένα πραγματικό ρόλο μέσα στον πολλαπλασιασμό και στην εξέλιξη. Και όπως ανέφερε και ο καθηγητής ο κύριος Καστανάς, δοκιμάσαμε σε μικρό βέβαια αριθμό ατόμων και είδαμε και στην κλινική τους εφαρμογή αυτό που αναφέρομαι γενικά με τον όρο πρόληψη. Μάλιστα. Φυσικά τα αποτελέσματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, υφίστανται την κριτική του μικρού δείγματος του αριθμού των ασθενών, δηλαδή, που χρησιμοποιήθηκε. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε σε πρόσωπα που είχαν ήπια συμπτώματα, δηλαδή σε περιπατητικούς ασθενείς που παρακολουθούνταν από δομές, από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και όλη αυτή η πληροφορία και η εικόνα μας οδηγεί βέβαια στη διατύπωση ισχυρών υποθέσεων που ελπίζω ότι και ο κύριος Καστανάς θα εξηγήσει αργότερα. Είμαστε βέβαια έτοιμοι τώρα με το σχεδιασμό μιας μεγαλύτερης και ευρύτερης κλινικής δοκιμής να διερευνήσουμε. Και να κλείσουμε με τον κύριο Καστανά. Σας έδωσε την πάσα ο κύριος Λιονής αναφορικά με τη συνέχεια πράγματι και τις κλινικές δοκιμές. Ο λόγος σε εσάς. Ναι.
Ναι, απλώς να πούμε ότι δυστυχώς ο αριθμός των μολύνσεων, των μολυσμένων ατόμων από τον κορονοϊό τον καινούριο ξεπέρασε χθες τα 100 εκατομμύρια παγκόσμια. Και δυστυχώς επίσης 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από αυτή την αρρώστια. Παρόλα τα αυτά, περίπου το 80% των αρρώστων δεν θα μπουν στο νοσοκομείο. Θα περάσουν την αρρώστια με ήπια συμπτώματα στο σπίτι τους. Είναι αυτό το δείγμα, ένα μικρό δείγμα, είναι αυτό το οποίο εξήγησε ο κύριος Λιονής ότι συμπεριελήφθη στη μελέτη. Με άλλα λόγια, το οτιδήποτε λέμε αφορά ανθρώπους με ήπια συμπτώματα που θα μείνουν στο σπίτι τους, θα κάνουν την καραντίνα τους, θα περάσουν τα συμπτώματα χωρίς να χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο και που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αρρώστων οι οποίοι μολύνονται από κορονοϊό. Μάλιστα. Δεύτερον, τι είπα να πει προδημοσίευση, γιατί αυτό δεν είναι υποχρεωμένοι οι τηλεθεατές να το γνωρίζουν. Ακούσατε για την Κολχικίνη προχθές. Και αυτό προδημοσίευση είναι ακόμα. Εδώ και μερικά χρόνια πάρα πολλά περιοδικά απαιτούν να υπάρξει μία δημοσιοποίηση της μελέτης στο διαδίκτυο, σε συγκεκριμένη μορφή, έτσι ώστε η επιστημονική κοινότητα και ο κόσμος να υποφεληθεί από αυτά τα δεδομένα, να τα σχολιάσει, να γράψει σχόλια κάτω από αυτό, το πιστεύω, δεν το πιστεύω, αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό, και αυτό βοηθάει τα περιοδικά να κάνουν μια καλύτερη κρίση της μελέτης. Οφείλω να πω ότι κάτω από τη μελέτη μας μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σχόλια και κυρίως δεν υπάρχουν αρνητικά σχόλια. Τρίτον, δυστυχώς μέχρι σήμερα η πορεία του εμβολιασμού πάει πιο αργά και ακούμε κάθε μέρα στις ειδήσεις το τι γίνεται με τις καθυστερημένες παραδόσεις εμβολίων και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα καινούριο φάρμακο. Γιατί το εμβόλιο μπορεί να αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και πολύ σωστά με τη συνδυασμένη προσπάθεια της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητος, αλλά ένα φάρμακο είναι πολύ πιο αργό στην ταυτοποίησή του ως φαρμάκου για μια αρρώστια ή κάτι άλλο. Οφείλω να σας πω ότι γενικά ένα φάρμακο θέλει από 5 έως 6 χρόνια για να τελειώσουν όλες οι δοκιμές. Μάλιστα. Τι έχουμε κάνει λοιπόν, τι έχει κάνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Προσπαθεί να βρει φάρμακα τα οποία είναι δραστικά κάπου αλλού με ένα μηχανισμό ο οποίος να μοιάζει με την καινούργια αρρώστια και να στρέψουν αυτά τα φάρμακα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έγινε με την κολχικίνη. Ναι. Η κολχικίνη είναι ένα παμπάλαιο φάρμακο πάνω από 100 χρόνια το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως αντιφλεγμονώδες και χρησιμοποιήθηκε κυρίως αρχικά στην ουρική αρθρίτιδα. Ο τρόπος δράσεώς του, ξέροντας βιολογικά πλέον το πώς εξελίσσεται η νόσος, είναι αντίστοιχος με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός θα μπει μέσα στο κύτταρο για να πολλαπλασιαστεί. Κόβοντας αυτό το μηχανισμό λέμε «Α, η κολχικίνη έχει κάτι, έχει μία δράση». Το ίαμα αντίστοιχα είχε μία δράση σε ορισμένες πρωτεΐνες του ιού που δεν έχουν σχέση με τον τρόπο που ο ιός, την πρωτεΐνη ακίδα, την περίφημη που λέμε για τον κορονοϊό που θα βοηθήσει να μπει μέσα, έχει μία δράση λίγο πιο μέσα στο κύτταρο. Είχε τη δράση αυτή στη γρήπη. Η ιδέα του κυρίου Λιονί και του κυρίου Πυρίντσου ήταν εξαιρετική. Εγώ δεν την πίστευα στην αρχή, οφείλω να πω, και αυτή τη στιγμή την πιστεύω, γιατί το έχουμε δει και σε κύτταρα και στη μικρή δοκιμή, την πρόδρομη μελέτη του κυρίου Λιονί, ότι πράγματι μπορέσαμε να στρέψουμε το προϊόν αυτό από τη γρήπη προς τον κορονοϊό. Κύριε Καστανά. Σταματώ εδώ γιατί βλέπω ότι αγχώνεστε από πλευράς χρόνου. Κύριε Καστανά, τιμή και χαρά η συζήτηση που είχαμε και μαζί σας και με τον κύριο Πυρίντσο και με τον κύριο Λιονί. Είμαι σίγουρος ότι θα την επαναλάβουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τιμή και για μένα και για τον όμιλο της Κρήτη TV. Εννοείται αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά και καλό βράδυ σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ.